Θα μας επιτρέψετε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για δύο κομβικά σημεία της πόλης μας, το πάρκο Λιθαρίτσα και το Άλσος. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο έργο που έμεινε στους σχεδιασμούς είναι και η ανάπλαση στο πάρκο Λιθαρίτσα. Η παράταξή μας, ωστότε μπορέσει να δρομολογηθεί αυτή η παρέμβαση που μπορεί να αλλάξει το κέντρο της πόλης, θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται ιδιαίτερα πολύπλοκες μελέτες. Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε να γίνουν είναι συντήρηση και επέκταση του φωτισμού στο πάρκο, συντήρηση και φωτισμός των κλιμάκων πρόσβασης στο πάρκο, όπως και τοποθέτηση ολιστήρων σε αυτές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ηλικιωμένων ατόμων, δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς με συνεχή φύλαξη, τοποθέτηση τηλεσκοπίων παρατήρησης της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής, δημιουργία ανοιχτού χώρου για συναυλίες και εκθέσεις ερασιτεχνών και νέων υπό τη φροντίδα ή την αιγίδα του πνευματικού κέντρου, συντήρηση και επαναλειτουργία του υπάρχοντος συντριβανιού όπως και του διαμορφωμένου μικρού ριακιού, τοποθέτηση κυκλειδωμάτων όπου λείπουν στα γεφυράκια του ριακιού, επισκευή, συντήρηση, συνεχής καταρριότητα και επίβλεψη όσον αφορά τις τουαλέτες που υπάρχουν, συνεχής καθαρισμός και ευπρεπισμός του χώρου, διαμόρφωση μικρού χώρου στάθμευσης για ειδικές ομάδες επισκεφτών του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικιωμένοι, μπροστά από το χώρο του μουσείου. Όλες οι παρεμβάσεις απαιτούν τη συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τη συντόμευση του χρόνου έγκρισης των μελετών. Το πάρκο Λιθαρίτσα είναι ένας εμβληματικός χώρος για τους γενιώτες και τους επισκέπτες της πόλης. Η αναζωογόνησή του σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του κέντρου της πόλης μας και καθοριστική παράμετρος στην προσπάθεια ενοποίησης των ελεύθερων χώρων του κέντρου. Εξυπακούεται ότι η εφαρμογή του σχεδίου αυτού προϋποθέτει και τη φύλαξη του πάρκου από κάθε λογής παραβατικότητα. Όσον αφορά το Άλσος, ένας ακόμη χώρος ζωτικής σημασίας για την πόλη μας είναι το Άλσος. Μετά από εκτενή συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής, η παράταξή μας κατέγραψε τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν. Προβλήματα όπως ο καθαρισμός του χώρου, η καθαριότητα, ο φωτισμός, η αναβάθμιση της παιδικής χαράς, η φύλαξη. Ένα σημαντικό θέμα έργου που πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά μετά από διαβούλευση με τους δημότες για τις επιπτώσεις του στο χώρο και το περιβάλλον είναι το κατά πόσον μπορεί το Άλσος να χωροθετηθεί υπόγειος χώρος στάθμευσης. Η διαμόρφωση στο κέντρο της πόλης και της αγοράς ενός τέτοιου χώρου συντελεί σημαντικά στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Οι υψομετρικές διαφορές που παρουσιάζει ο χώρος του Άλσους μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Πουκεβίλ βοηθούν στην κατασκευή ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να μην χαθεί ούτε χιλιοστό πρασίνου, αλλά αντίθετα θα επιδιωχθεί με κάθε τρόπο η αύξησή του. Στη διάθεσή σας. Αλλά επειδή από χθες υπάρχουν ανακοινώσεις εκατέρωθεν μεταξύ της δικής σας παράτασης και της ενότητας πολιτών, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σε προσωπικό πια επίπεδο σας ικανοποιεί αυτό το επίπεδο του εκφερόμενου πολιτικού λόγου εν ώψη των εκλογών με βάση και την δική σας πορεία ιστορική διαδρομή στα δρόμενα της πόλης, αλλά και με βάση αυτό που όλοι φαντάζουν ότι θέλουμε, επιζητούμε για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου εν ώψη των εκλογών, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχουν εκατέρωθεν. Υπάρχει μία υβριστική ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής που απευθύνεται στην παράταξή μας και προσωπικά σε μένα ως μη όφιλε. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο της Δημοτικής Αρχής που προφανώς αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει σήμερα στην πόλη και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος και δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία με κανένα τρόπο. Εμείς, όπως είδατε και σήμερα, καταθέτουμε επικοδομητικές προτάσεις που είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς πολυμελών επιτροπών, τις οποίες βλέπετε και μπροστά σας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα μέχρι τις εκλογές,
να καταθέτουμε με λογισμό και με όνειρο τις δικές μας προτάσεις, να υποστηρίζουμε τις δικές μας θέσεις. Θα ασκήσουμε κριτική εκεί που πρέπει στα κακώς κείμενα που υπάρχουν με στόχο να διορθωθούν. Αλλά δεν θα συνεχίσουμε σε αυτή την λογική της ύβρεων και λιδωριών της Δημοτικής Αρχής. Δεν ταιριάζει στο δικό μας πολιτικό πολιτισμό, δεν ταιριάζει όμως και στον πολιτισμό αυτής της πόλης.